κάνετε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Miami Tube. Σήμερα, όπως βλέπετε, δεν είμαι μόνη μου. Είμαι με το Μίζα. Μίζα, παιδιά. Παιδιά. Γεια σας. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για φοβίες. Κάποιες φοβίες τις έχουμε μόνο σαν παιδιά. Κάποιες άλλες τις κουβαλάμε από παιδιά στην ενήλικη ζωή μας. Και κάποιες άλλες μας δημιουργούνται μόνο μετά την ενηλικίωσή μας. Γενικότερα, μας λες και χαίστε. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τις 4 μεγαλύτερες δικές μου φοβίες. Και που ξέρεις, μπορεί να τις έχεις κι εσύ. Έλα ρε μαλάκα, τώρα έβαλε τα πόδια της μέσα ρε μαλάκα. Γάμισε με τώρα, πάω να κάνω κανένα τσάι να πιω. Οχ, ρε, sorry, ρε, δεν είχα την προσοχή μου. Θα αφήσω μία το κινητό, μπορείς να το ξανακάνεις μία. Τρεις και 10 φοβία. Η φοβία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις προλήψεις. Στον δυτικό κόσμο, οι προλήψεις είναι τόσο ισχυρές, ώστε έχουν επηρεάσει πολλές πτυχές της κουλτούρας του. Σε πολλά βολεόροφα κτίρια δεν υπάρχει 13ος όροφος, ενώ σε πολλά αεροπλάνα δεν υπάρχει 13η σειρά επιβατών. Πω, κοβελιά, ρέμισε. Να σου πω, μπορείς να με πετάξεις μια μέχρι τον Πειραιά? Θέλω να πάρω ένα μαχαίρι. Αρχιπουτυροφόβια. Η φοβία μήπως το φυστικό βούτυρο σου κολλήσει στον ουρανίσκο. Μαγειροφόβια. Η φοβία του να μαγειρέψεις. Οι άνθρωποι που έχουν αυτή τη φοβία καταλήγουν να παραγγέλνουν συνεχώς απ' έξω, ενώ όταν συναναστρέφονται με ανθρώπους οι οποίοι μαγειρεύουν, νιώθουν κατώτεροι και τους δημιουργούνται ψυχολογικές διαταραχές. Είμαι σίγουρη ότι άκουσα κάτι. Είμαι σίγουρη ότι έχω ακούσει κάτι. Το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να σου άρεσε. Γράψε μου από κάτω τη δική σου μεγαλύτερη φοβία και μη φοβάσαι που είσαι χέστης. Μέχρι το επόμενο Miami Tube, εμείς σε χαιρετάμε πολύ 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 γλυκά. Τιου μπιου μιου. Παιδιά, είναι παπαγάλος. Δεν είναι γάτα. Ντά. Better.